Πάμε στο Λονδίνο και το Θανάση Γκαβά να δούμε τα νεότερα γύρω από αυτό το θρίλερ που έχουμε σε εξέλιξη εκεί, Θανάση, αναφορικά με την υγεία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Αυτό που γνωρίζουμε Σία είναι ότι παραμένει νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο του Κεντρικού Λονδίνου για να είναι υπό παρακολούθηση και θα περάσει σίγουρα και τουλάχιστον μία ακόμα νύχτα στο νοσοκομείο. Αυτό που σημειώνεται είναι ότι πέρασε μία άνετη νύχτα χθες και μάλιστα είχαμε και ένα tweet από τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον νωρίτερα, στο οποίο είπε ότι είναι σε καλή διάθεση και σε συνεχή επαφή με την ομάδα του. Η Downing Street μάλιστα πληροφορεί ότι έλαβε και κανονικά τον κόκκινο χαρτοφύλακα με τα κυβερνητικά έγγραφα αρμοδιότητάς του, άρα συνεχίζει να εργάζεται. Αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση της υγείας του. Ο εκπρόσωπος του είπε απλά ότι είναι εκεί διότι επιμένει ο πυρετός και ο βήχας και απέφυγε να δώσει άλλες λεπτομέρειες στα επίμονα ιδίως ερωτήματα περί πνευμονίας. Εκεί παραπέμπει ο υψηλός πυρετός σύμφωνα με αρκετούς γιατρούς. Υπήρχε νωρίτερα δε και δημοσίευμα από τη Ρωσία που τον τοποθετούσε τον Μπόρις Τζόνσον σε αναπνευστήρα, κάτι που σημαίνει βέβαια ότι χρειαζόταν υποβοήθηση για την αναπνοή του, αλλά αυτό απορρίφθηκε ως παραπληροφόρηση από την Downing Street. Νωρίτερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ντόμινικ Ραμπ, επανέλαβε ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι αυτός που εξακολουθεί να κυβερνά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για το ρεπορτάζ.